ο Βαγγέλης Γιάγκος μαζί με τον Αλέξη Φαλέκα. Ο Γιάγκος, ο οποίος είχε παίκτη τον... Μακρύνονται οι άνθρωποι, οι προπονητές που ανεβάζουν τις ομάδες από την ΑΠΑ. Νομίζω ότι θα πρέπει ο ίδιος κατά βάση για την συνεχεία οι προπονητές του, όποιοι και να είναι αυτοί, οποιαδήποτε. Μπορείς να τρέξει και να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που έχει σε αυτό το κομμάτι απέναντι στο Πανιόνιο. Τώρα σε δείχνει. Χάρης με τον Ενταλό βρίσκει δύο παίκτες πάνω του. Όμορφη κίνηση στην πρώτη χώρο. Είναι κάποια καλά στιγμή. Ναι, δείχνει ότι πατάει καλά. Τουλάχιστον δείχνει ότι παίζει με αυτοπεποίθηση, ενώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δείχνει ότι είναι αυτοπεποίθηση. Σπάει το σκρίνο όταν του γίνεται για να κυνηγάει τον αντίπαλο και δει τον Μπαρλού. Λοιπόν, ο Πανιόνιος είναι η ομάδα στην Α1 μαζί με την εκείνη που δεν έχουν πετύχει ακόμα νίκη. Έχει να κάνει με τις απουσίες, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να ενταχθεί στην δεκάδα. Υπάρχει πρόβλημα στη θέση 4, όπως είσαι πολύ. Ο Ελώνου στη γωνία περιμένει ο Χάρης, υποπλέκεται την πάσα. Πόσο για το 18-17. Ελώνου στον Γκριν, ενδιασμένη ενέργεια πάνω σε άμυνα. Λάθος Κώστα και πάρε, διορθώστε με, τον μοναδικό παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος που έχει παίξει με τον Στεφκάρη. Δεύτερο δεκάλεπτο, ο κόουτς του Πανιωνίου ζήτησε προσοχή στις επαφές των παικτών του αλλά και υπομονή στην κυκλοφορία στην επίθεση. Όσον αφορά τώρα μετά τα 24, Νίκο, τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Ο Πανιόνιος προσπαθεί να προστατεύσει. Συνόψη διακόπτου, ο Πανιόνιος έχει ήδη 5 επιθετικά. Έχει 14 δευτερόλεπτα. Λαρετζάκης παίρνει το σκρίν από τον Μαυροειδή. Wow. Το κάτωμα από τον Νασί. Προσδηγεί στον Παναγιώτη Γιαννάκη, ακριβώς. Και ο δίπλαρος ήρθε προημερών ως δανεικός. Και ο Σαρικόπουλος να πούμε. Υποδέχτηκε την πάσα από τον Σακελαρίου. 40-39 από τον Κράβετς, ο Μοσπιάνης. Χάρης, τα 8 δευτερόλεπτα ευστοχή σε σουτ 3 πόντε. Το πρώτο ημίχρονο εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και έλεγα νωρίτερα ότι... Στο παίκτες της ΑΕΚ και τώρα ο Γκριν. Έρχεται ο Μπάντζασι και στρώχνει την μπάλα στο καλάθι. Έδωσε την ευκαιρία στον Ελώνου να πάρει το rebound, να πετύχει το καλάθι. Βλέπουμε να πάρει το φάουλ από τον Κράβης. Βλέπουμε να πάρει τη φάση. Πιο σκληρό παιχνίδι, έτσι και από τις δύο ομάδες αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν σκοράρει μόνο 4 πόντους. Πιο σκληρό παιχνίδι, πιο δυνατές οι άμυνες. Καλάθι από τον Χάρης. Με 3 φάουλ. Πάντως, και το λέω αυτό για μελλοντική χρήση, είδαμε ότι προϊόν της πίεσης της ΑΕΚ και του Crimson Dallas, όσα έχει και ο Πανιόνιος. Γκριν στον Εσύ. Τα αδέλφια Καλαϊτζάκη και τα αδέλφια Γερομιχαλού είναι τα τέσσερα ζευγάρια που ουσιαστικά συνθέτουν το σενάριο Κάιν και Άβελ του ελληνικού πρωταθλήματος. Εδώ ο Λαρετζάκης έχει μεταλλεύει. Μόνο δύο και να, τους, και να κάνουν 7 λάθη. Να τους αναγκάσουμε να κάνουν πιο πολλά λάθη. 71-62. Σωστό, εδώ θα ξαναδούμε τη φάση. Έτσι. Μισό λεπτό. Ο Μάι Γκριν, ο οποίος κερδίζει το φάουλ, σηκώνεται, ψάχνει για ένα μπουκάλι νερό και παίρνει το μπουκαλάκι του συναδέλφου κάμερα μάνα, ο οποίος είναι κάτω από το καλάθι του Πανιωνίου για να πλύνει τα χέρια του. Παρακαλώ ένα μπουκάλι νερό στο συνάδελφο. Σου και σε καλό. Λοιπόν, καλάθι από το Λαρετζάκι. Άιντ έχει τον πλαϊνό διάδρομο, αλλά νομίζω ότι περισσότερες επιλογές έχεις από το κεντρικό πικερόλ, όταν χτυπάς. Ένα συν 8, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για το φινάλε. Ο Γκριν περνάει, το λέει άπινα άστοχο, αλλά ο Ελώνου εκεί παρακολουθεί τη φάση. Ο κορ μπορεί να αλλάξει από εδώ και πέρα. Η πάσα του Γκριν στον Βάντζασε. Θα έλεγα 5 rebound, εκ των οποίων τα 4 είναι επιθετικά και έχει και 5 στα 8 δίποντα μαζί με 1 στα 6 τρίποντα. Λοιπόν, λάθος από τον Πανιόνιο. Τώρα πιστεύεις, έτσι πως βλέπεις το παιχνίδι, μετά τους 50 πόντους και τους 22 η ΑΕΚ έπαιξε άμυνα ή όχι? Ποια είναι η συνολική εικόνα όταν έχεις πάει 22 πόντους σε δεύτερο ημίχρονο?